είναι η μελέτη η οποία έρχεται για να εγκριθεί ο τρόπος με τον οποίο θα εκτελεστεί η δαπάνη και που αφορά την επέκταση του Τιάλιου γυροκομείου. Είναι μια δαπάνη της τάξης των 4.150.000 περίπου με ΦΠΑ και η οποία είναι μια δαπάνη που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 1420. Έχουμε την απόφαση για την φύλαξη του αμαξοστασίου που για πρώτη φορά ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη για την νυχτερινή περίοδο και το Σαββατοκύριακο. Επίσης, έχουμε το θέμα της παγίας των Προέδρων για το 2018, η οποία ξεκινά και αυτή να τρέχει για τη φετινή χρονιά. Ένα ακόμη θέμα που θα απασχολήσει την Οικονομική Επιτροπή είναι η όρη της διακήρυξης για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών. Είναι γνωστό ότι μετά την πρόσφατη νομοθεσία, η οποία ψηφίστηκε και η οποία προβλέπει την πιστοποίηση των παιδικών χαρών, ο Δήμος ήδη έχει προχωρήσει στην αφαίρεση των παλαιών οργάνων τα οποία υπήρχαν στους χώρους των παιδικών χαρών και προχωρούμε στην προμήθεια νέων για να τα εγκαταστήσουμε και να τα πιστοποιήσουμε τις παιδικές χαρές. Είναι ένα θέμα νομίζω σημαντικό και αφορά τόσο την πόλη της Κοζάνης όσο και τις τοπικές κοινότητες.